Βρισκόμαστε στη Λέρο, παρέα με τον κύριο Κασάρα Γεώργιο, ο οποίος για άλλη μια φορά είναι στο νησί της Λέρο. Κύριε Κασάρα, πείτε μας το σκοπό της επίσκεψής σας. Όπως είπατε, στη Λέρο είμαι για άλλη μια φορά και θα συνεχίσω βεβαίως να έρχομαι, γιατί είναι αλήθεια ότι αν δεν έχεις τη συχνή επαφή με τον κόσμο, με τους πολίτες, με τους νησιώτες, δεν μπορείς να έχεις πιστή εικόνα των προβλημάτων. Έτσι λοιπόν είμαι από χθες στη Λέρο και είχα την ευκαιρία να κουβεντιάσω με ανθρώπους του κρατικού θεραπευτηρίου της Λέρου, με την ευκαιρία μιας εκδήλωσης που υπήρχε χθες το βράδυ, μια και έληξε ένας κύκλος επιμορφωτικών σεμιναρίων του προσωπικού, και πραγματικά μοιράστηκα μαζί τους σκέψεις, απόψεις για το πώς, εν πάση περιπτώσει, πιστεύουμε, ελπίζουμε ότι μπορεί να μεταξελιχθεί το κρατικό θεραπευτήριο. Αυτό ήταν ο βασικός σκοπός της επίσκεψης. Βεβαίως είχα την ευκαιρία να συναντηθώ και με αρκετούς άλλους φίλους. Φίλους που και από παλιά γνωριζόμαστε, αλλά και πρόσφατα γνωριστήκαμε και χαράξαμε μία πορεία για τα νησιά μας. Έτσι λοιπόν, εκμεταλλευόμενος και τις καλές καιρικές συνθήκες, απείλευσα ένα απόγευμα και ένα πρωινό στο όμορφο νησί της Λέρου, συνδυάζοντας το τρυπνούν μετά το φερί μου, και οι σκέψεις και οι απόψεις και τα προβλήματα, αλλά και η απόλαυση πραγματικά των νησιών μας. Νησιά που προσφέρονται όχι μόνο για το καλοκαίρι, προσφέρονται για 12 μήνες το χρόνο. Ήταν ο Γιώργος Κασάρας για την τηλεόραση Κόσμος.